επειδή δεν θα, είμαι βέβαιος ότι δεν θα το επαναλάβει, κύριε Χατζάρα. Και δεν θα το επαναλάβει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η πολιτική γραμμή της κυβερνήσεως Παπανδρέου για να αρνηθεί στον ελληνικό λαό το δημοψήφισμα θα είναι η υποστήριξη ότι τα πολιτικά δικαιώματα ανήκουν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να σας πω ότι στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, ήδη την έχουμε τυπώσει και την έχουμε για τη συζήτηση όταν θα γίνει στη Βουλή, ρητός αναφέρεται ότι τα πολιτικά δικαιώματα δεν είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Το λέω για να μην μείνει καμία βολή ότι είναι θέμα λαός, ας πούμε, Καρατζαφέρη. Δεν είναι. Και πρέπει επίσης να πω ότι εάν υποτεθεί ότι στα σοβαρά η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θέλει να εντάξει τα πολιτικά δικαιώματα στα ανθρώπινα δικαιώματα, λόγω των διεθνών μας υποχρεώσεων. Δεν θέλει να το κάνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το θέλει να το κάνει η παγκόσμια. Όχι, όχι, δεν θα το κάνει. Κυβέρνηση. Δεν θα το κάνει σε κανέναν. Αυτό είναι Παπανδρέου. Γι' αυτό σας λέω, δεν το ξαναπεί. Γιατί η νομική συνέπεια του αν υποτεθεί ότι θα υποστήριζε στα αλήθεια ο Πρωθυπουργός ότι τα πολιτικά δικαιώματα είναι στα ανθρώπινα δικαιώματα, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα εξ ολοκλήρου, χωρίς διαπραγμάτευση. Θα έπρεπε ακόμα και ο τουρίστας που προσγειώνεται τρανζιτ να περάσει, να αλλάξει αεροπλάνο, να του δίνουμε και ένα διαβατήριο. Έτσι. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι ήταν κάτι το οποίο ξέφυγε στον κύριο Παπανδρέου, κάποιο κακό σύμβουλο. Γιατί είστε τόσο καλός μαζί του? Δεν είμαι καθόλου καλός. Που θεωρώ ότι είναι πολύ κακός. Οι στρατηγικές αντιλήψεις του. Όχι. Ξέρετε τι έχει συμβεί? Ο κύριο Παπανδρέου έχει βρεθεί μπροστά σε μια πολύ δύσκολη θέση και έχετε βοηθήσει κι εσείς πάρα πολύ για να βρεθεί. Και θέλω επί την ευκαιρία να πω ότι ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, η οποία έγινε κατόπιν μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση, γιατί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι αυτή η προσπάθεια συλλογής υπογραφών δεν έχει ανταγωνισμό. Δηλαδή, δεν πρόκειται ποτέ να πω εγώ πρέπει να μαζέψω περισσότερες υπογραφές γιατί είμαι ο Καρατζαφέρης και ο λαός, ή ο Χατζάρας γιατί είναι ο Χατζάρας, ή ο άλλος γιατί είναι ο Βίτα. Αυτό είναι παιδιάστικο του Δημοτικού. Εμείς έχουμε μια κοινή προσπάθεια. Ποια είναι η κοινή προσπάθεια? Να μαζέψουμε τόσες πολλές υπογραφές στην κοινή συνισταμένη. Να καταλάβει πρώτα απ' όλα ο κόσμος τι γίνεται. Μα γιατί κατά τη διαδικασία συλλογής ενημερώνεται και ο κόσμος. Αλλά πέραν του κόσμου, ξέρετε, έχουμε φέρει τον κύριο Παπανδρέου, και εγώ εκεί βάζω την δήλωσή του περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην πολύ δύσκολη θέση να πρέπει από την αρχή της θητείας να ρίξει μια μάσκα. Ο κύριος Παπανδρέου προσπάθησε να πουλήσει στον ελληνικό λαό τη μάσκα του δίθεν δημοκράτη. Ότι είναι ο Πρωθυπουργός της Συμμετοχικής Δημοκρατίας, ότι είναι ο πρόεδρος που εξελέγει από τη βάση των 1 εκατομμύριο, ότι είναι ο Πρωθυπουργός της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως του opengov.gr. Και της ηλεκτρονικής λογοκρισίας. Και της ηλεκτρονικής λογοκρισίας. Αυτό φάνηκε εξαιτίας μας πάλι. Λοιπόν, 40.000 σχόλια. Θέλω να πω ότι ο κ. Παπανδρέου έχει βρεθεί στην εξής πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ενώ από τη μία έλεγε διαρκώς ως αρχηγός εξωματικής αντιπολιτεύσεως, το είπε 2 φορές, και για τη συνθήκη της Λισαβόνας και για το νομοσχέδιο Πετραλιά, ότι αυτός όταν θα του ζητάνε δημοψήφισμα θα κάνει δημοψήφισμα. Ψέματα λέει. Τώρα λοιπόν που του ζητάμε δημοψήφισμα, επειδή δεν μπορεί να βγει να πει αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία, ότι εγώ δεν πιστεύω στα δημοψηφίσματα και τα θεωρώ κακό πράγμα και δεν τα θέλω, επειδή αυτός έχει πει ότι τα θέλει και τα θεωρεί καλό πράγμα, τι βγαίνει και λέει τώρα? Βγαίνει και λέει μία ανοησία από νομικής απόψεως που δεν μπορεί να την πει ούτε ασκούμενος δικηγόρος. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Παμπούκης, που είναι ένας καλός δικηγόρος, την ώρα που άκουγε τον κύριο Παπανδρέου να λέει αυτό το πράγμα, πρέπει να ήθελε να του πέσουν τα δόντια. Δηλαδή, θέλω να εξηγήσω, ναι, καλοπροαίρετα. Αυτά λέει ο κύριος Αλεβιζάτος. Όχι, δεν το λέει ούτε ο κύριος Αλεβιζάτος. Αυτό είναι η βάση της λογικής. Όχι, όχι, θα σας πω ότι δεν είναι. Σας το λέω, ήμουνα την Κυριακή το πρωί στο Μέγκα με τον κύριο Χριστόπουλο, τον πρόεδρο της επιτροπής στην οποία συμμετέχει ο κύριος Αλεβιζάτος. Ποιον, της Παντίου? Του Παντίου. Τον κύριο Χριστόπουλο με το Μέγκα το πρωί. Μπορεί να βρει την κασέντα. Αυτόν τον. Αυτόν και μα του είπατε εσείς νομοθετήσατε. Τη τσαμουριά. Αυτόν. Δεν το ήξερα, άμα το ήξερα θα πάει πολλά τυπωμένα, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν αυτό. Δεν έχει σημασία, αυτό το προσπερνάμε. Ο κύριο Χριστόπουλο όμω είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής να συμμετέχει ο κ. Αλεβιζάτος. Μιλάμε για αυτό το Χριστόπουλο. Ναι, αλλάζουν μεταξύ τους, δεν έχει σημασία. Ο Αλεβιζάτος είναι ο. Ωραία. Ο κ. Χριστόπουλος λοιπόν δημοσίως είπε ότι βεβαίως μπορεί να τεθεί σε δημοψήφισμα. Δεν μπορεί, προσέξτε, νομικά δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Μα κανένας τρόπος. Μπορείτε να είστε αυτοί που με βλέπετε, όποιον δικηγόρο θέλετε. Να σας πει ότι η πολιτογράφηση και ο κώδικας ιθαγένειας δεν μπαίνει στο δημοψήφισμα ως ανήκον στη χωρία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, διότι εδώ που πολιτικά πρέπει να τα πούμε στον κόσμο. Το Σύνταγμα λέει ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν εκ του λαού και ασκούνται υπέρ του λαού και του έθνους. Και η κυβέρνηση του Πασόκ, δηλαδή η κυβέρνηση του Πασόκ, ο κύριος Αλεβιζάτος, διότι η κυβέρνηση υιοθέτησε το νομοσχέδιο του κύριου Αλεβιζάτου, προσπαθούν να ασκηθούν οι εξουσίες
του ελληνικού λαού υπέρ άλλου λαού και άλλων εθνών. Ναι. Αυτό είναι κατάφορη καραβίαση του συντάγματος. Κύριε Χατζά, θα σας μιλήσω με μεγάλη κοινή την άποψή μου, την οποία την έχω συζητήσει εκτενώς και με τους νομικούς της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, τον Μάκη τον Βορύδη, θα τον πλεύρη. Διάβασα στο διαδίκτυο διάφορες απόψεις που κυκλοφορούν. Αν θυμάμαι καλά, επειδή θέλω πάντα να αναφέρω τις πηγές, είναι κάποιος κύριος Τραγιανός. Καλά, αυτό φύστο. Είναι μια λάθος άποψη. Μην τη σχολιάσουμε. Δεν θέλω να φανεί ότι δεν αφήσω καμία. Εγώ δεν υποτιμώ προσωπικά καμία άποψη. Όλες οι απόψεις χρήζουν σχολιασμού. Λοιπόν, ακούστε. Θα απορριφθούν για τυπικούς λόγους, δεν μπορούν να γίνουν αγωγές για σχάτη προδοσία. Δεν γίνεται να πολεμήσουμε αυτόν τον νόμο νομικά. Δεν γίνεται. Εμείς θα το κάνουμε. Και εσείς και όλοι μας. Θα το κάνουμε και νομικά, είναι σίγουρο. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτός ο νόμος μπορεί να σταματήσει πολιτικά. Γιατί? Γιατί στο δικαστήριο, καλά όσον αφορά τις αστικές και τις ποινικές κυρώσεις, θα απορριφθούν κατευθείαν. Όσον αφορά τη συνταγματικότητα, που είναι ένα σοβαρό θέμα που ενδεχομένως να μπορούσαμε να τη στηρίξουμε, γιατί υπάρχουν σοβαρά θέματα της συνταγματικότητας εδώ. Το ξέρει και η κυβέρνηση. Ναι, αλλά προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, που κρίνει την συνταγματικότητα στην Ελλάδα, είναι όλο εμφορούμενο ή όλο πέρασε τη μεγάλη πλειοψηφία από απόψεις Λιβυζάτου. Άρα λοιπόν εκεί δεν έχει μεγάλο πιθανότητα επιτυχία. Για να είμαστε τώρα σοβαροί, όσοι έχουμε αντίληψη του τι σημαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα οι μαθητές του κ. Λιβυζάτου, οι φοιτές του κ. Λιβυζάτου, οι συνάδελφοι του κ. Λιβυζάτου είναι στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει από εκεί αυτόν τον νόμο. Μπορώ να σου φέρω πλήσεις όσες περιπτώσεις. Πάντως, εγώ θυμούμαι τον κύριο Σαραγκούση, ο οποίος έλεγε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι στηρίζεται στο άρθρο του συντάγματος που αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ότι έχει υποχρέωση να προστατεύει τη ζωή. Όχι, όχι. Λέει, το νομοθέτημά μας στηρίζεται εκεί. Έχουν επίγνωση ότι δεν στηρίζεται πουθενά. Θέλω να το ξαναπώ για να γίνει σαφές σε όλους. Τόσο η Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων Ανθρώπου του ΟΗΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι. Αλλά πέραν αυτών έχουμε και κάποια ακόμα πιο καλά στοιχεία γι' αυτό. Διάφοροι μετανάστες αλλοδαποί σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητώντας να πάρουν πολιτικά δικαιώματα επειδή οι χώρες που διαμένουν τους αρνούνται επί πάρα πολλά χρόνια να τα πάρουν. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει εκδώσει αποφάσεις, όχι μία, πολλές, τις έχουν βρει, που έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν ανήκει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θέλω να επανέλθουμε. Θέλω να καταλάβω όμως ότι δεν παίζει ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι. Καλά κάνετε και το λέτε. Διότι όλη η προπαγάνδα η οποία χτίζεται από διάφορους αριστερούς, αριστερούλιδες, χαφιέδες, ρουφιάνους κλπ. Είναι ο καημένος, ο μετανάστης και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άλλο αυτό. Τον καημένο θα τον παίξουν. Αλλά μιλάμε τώρα για το καθαρό νομικό θέμα. Δεν έχει. Θέλω να καταλάβετε. Ψήφος και η ηθαγένεια δεν είναι ανθρώπινα θέλω δικαιώματα. Θέλω να καταλάβετε ότι μέχρι να το πει ο κ. Παπανδρέου προχθές, νομίζω πρώτα το πει ο κ. Βούγια το πρωί και μετά το πει ο κ. Παπανδρέου. Εγώ μάθα το πρωί είχα μιλήσει στη Βουλή και νόμιζα ότι πρόκειται περί μιας ανοησίας του Βούγια. Όταν άκουσα τον Παπανδρέου να το λέει, κατάλαβα ότι πήγα να το περάσω στην κυβερνητική γραμμή. Μέχρι εκείνη την ώρα αυτό το πράγμα δεν το είχε ισχυριστεί ποτέ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βρεθεί με τον κύριο Στρατούλη, με τον κύριο Λαφαζάνη σε παράθυρα, δεν το λένε. Το υπονοούν. Όχι, δεν το λένε καθόλου, σα ίσα. Είναι προπαγανδιστικά όμως προσπαθούν να γυρίσουν ανάποδα τα πράγματα. Δεν είναι κακομοίριδες μετανάστες, αλλά νομικά σας λέω, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για νομικά πράγματα. Δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί είναι ανοησία, δεν λέγεται. Δεν στέκεται. Υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, υπάρχει οργανισμό των Εθνών, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι. Να το πω και στα αγγλικά, αν με ακούει ο κύριο Παπανδρέου που τα καταλαβαίνει λίγο καλύτερα. Το πρώτο λέγεται human rights, το δεύτερο λέγεται civil rights. Λοιπόν, και πρέπει να πω, για να το ξέρει ο κόσμος, για να το λέει στα καφενεία, για να το λέει στους φίλους του, ότι στις 13 Ιουνίου του 2004 έγινε στην Ιρλανδία δημοψήφισμα για τον κώδικα ηθαγένειας. Που αντέστρεψε το τουριστικό, διότι είχαν πολλούς τουρίστες που ερχόντουσαν να γεννήσουν. Κέρδισε με 79% η πλευρά των δικών μας ιδεών, για να το πω πολύ απλά. Πήραμε 79%. Ναι, η άλλη πλευρά. Ίσχυε στην Ελλάδα. Ναι, ίσχυε το άλλαξαν. Το τουριστικό. Ναι. Και επειδή παράγει ο τουρισμός, γίνανε Μπένετον. Να σας πω όμως ότι επειδή έχω βρει και τις αφίσες, γιατί το διαδίκτυο είναι ένα μαγικό πράγμα σήμερα, έχω βρει και τις αφίσες αυτές, όπου τύπωναν οι διεθνιστές της Ιρλανδίας, παντού υπάρχει αυτό το φρούτο, όπου είχαν διάφορα παιδάκια έχρωμα, κίτρινα κτλ. Και βγάζαν δακρύβες αφίσες, μη στερήσετε τα πολιτικά δικαιώματα αυτά τα παιδιά. Και όμως χάσανε πανηγυρικά με 80%. Θέλω να πω με αυτό ότι. Αυτοί θα πούν τα δακρύβρεχτά τους. Το μείζον όμως δεν είναι τα δακρύβρεχτά τους, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει. Το μείζον είναι να καταλάβουμε ότι η προσπάθεια του Πασόκ δια των χιλέων του Πρωθυπουργού να ξεφύγει από την πίεση για το δημοψήφισμα με το απίστευτο ψέμα ότι η ηθαγένεια και τα πολιτικά δικαιώματα ανήκουν στη χωρία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν πρέπει να αφήσουμε να πέσει κάτω με τίποτα, είναι παντελώς αστήριχτη και αν ο κ. Παπανδρέου θέλει να απορρίψει το δημοψήφισμα, θα πιει όλο το πικρό ποτήρι και
και θα έρθει στη Βουλή και θα πει, γιατί έχουμε ζήσει, όπως ξέρετε, προημερησία ζήτηση διατάξεων και θα, αναγκαστικά θα γίνει βάσει κανονισμού. Ευτυχώς κάποιοι μας ψήφισαν και μπήκαμε στη Βουλή και μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, και εκεί θα έρθει να πει ότι δεν θέλω να κάνω δημοσίφισμα. Δεν θα μπορώ να το παίζει πια ούτε τη συμμετοχική δημοκρατία, ούτε συνενετικό, ούτε φιλελεύθερο, ούτε open government, ούτε τίποτα. Εκεί θα πέσουν οι μάσκες. Δεν πρόκειται να τον αφήσουμε τον προεδοποιό να το ξέρει και οι συνεργάτες του, μην το δεξευτελίσουν. Κρίμα, είναι πρωθυπουργός άνθρωπος. Να έρθει στη Βουλή και να πει αυτό το πράγμα, θα του έχουμε 100 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προσέξτε. Δεν του ενδιαφέρει. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι.